Με νέα προϊόντα όπως όσπρια, φρούτα και λαχανικά που θα έχουν βιοτροφική ταυτότητα, επεκτείνεται το κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Πρώτο μέλημα της ομάδας ήταν όχι μόνο να παραγγέλνει μεγάλες ποσότητες για να κερδίσει καλύτερη τιμή, αλλά και αυτό το προϊόν που παίρνουμε να είναι πιστοποιημένο. Δηλαδή να μην παίρνουμε ένα προϊόν φτηνό και να μην ξέρουμε τι έχει μέσα. Γι' αυτό και θα συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ώστε να κάνει την ανάλυση στο αλεύρι και σε όλα τα προϊόντα για περίπου 60 φυτοφάρμακα, ώστε να ξέρουμε ότι αυτό που παίρνουμε είναι και φτηνό και καλό. Το αλεύρι, που είναι βασικό προϊόν για το οικογενειακό τραπέζι, έχει ήδη αποκτήσει την ετικέτα του. Αυτή τη στιγμή τυπώνονται οι χαρτοσακούλες και είμαστε στο στάδιο να στείλουμε το προϊόν για ανάλυση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οπότε πολύ σύντομα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα ανοίξουν οι φόρμες παραγγελίας για να γίνει παράδοση μέσα προς τέλος Οκτωβρίου. Η συσκευασία των 10 κιλών θα κοστίζει προς 5,90 ευρώ, δηλαδή 59 λεπτά το κιλό, όταν στην αγορά το αλεύρι πωλείται σχεδόν σε διπλάσια τιμή. Το αλεύρι είναι το πιο σημαντικό προϊόν που χρειάζεται στην σημερινή ελληνική οικογένεια. Δηλαδή κάθε μέρα όλοι μας παίρνουμε ψωμί το μεσημέρι για να φάμε, για να συνοδεύσει το φαγητό μας. Άρα είναι ένα από τα πιο βασικά καθημερινά προϊόντα που χρειάζεται στο ελληνικό τραπέζι. Η συνεργασία του κινήματος χωρίς μεσάζοντες με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που θα χορηγεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας, γίνεται στα πλαίσια εθελοντισμού. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα, από τη στιγμή που συμφώνησαν και άλλες οι πρωτοβουλίες πολιτών, να φέρουμε πορτοκάλια από την Πελοπόννησο, επίσης με το λογότυπο χωρίς μεσάζοντες, και η νταλίκα που θα ξεφορτώσει εδώ στην Κατερίνη να επιστρέψει πάλι γεμάτη. Στη διάρκεια πανελλαδικής σύσκεψης στην Κατερίνη, 40 εθελοντικές ομάδες υπέγραψαν το πρώτο μνημόνιο συνεργασίας για χαμηλές τιμές. Είναι μια πρωτοβουλία πανελλαδική. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να γίνει γνωστό, θέλουμε να ξέρουν, βλέποντας αυτό το σήμα, ότι από πίσω είναι πολίτες, ότι δεν υπάρχουν μεσάζοντες, ότι υπάρχει μια καλή τιμή και υπάρχει μια ελεγμένη ποιότητα. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα φέρει σε επικοινωνία παραγωγούς και καταναλωτές από ολόκληρη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα ο κόσμος εμπιστεύθηκε αυτό που έγινε. Άλλωστε δεν έχει και τίποτα, κάποιο μειονέκτημα. Είναι καθαρή η κίνηση ότι το κάνουμε εμείς για μας. Μόνο για καλύτερο προϊόν, για καλύτερη τιμή, και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα χρήματα μένουν στην πόλη μας. Το κίνημα χωρίς μεσάζοντες συμπληρώνει 12 μήνες δράσης. Οι κάτοικοι που συμμετείχαν μόνο στην περιοχή της Κατερίνης υπολογίζονται σε 48.000, ποσοστό 70% του πληθυσμού της πόλης.